ζεστή TV. Θα το δεις. Χειροπέδες θα δω. Χειροπέδες θα δεις. Χειροπέδες. Απουμπαγκά. Χειροπέδες θα δεις. Κυρίες μου, χειροπέδες. Θέλω κόσμος να χαμογελά. Είμαστε παιδιά. Χειροπέδες. Συγκοροϊδέ μου. Τι ρωτάς γιατί. Εδώ θα δεις. Χειροπέδες. Θα πάμε στη μάχη. Με τις χειροπέδες όλοι μαζί θα πάμε μπροστά. Χειροπέδες θα χωρέσω στη τυπίνια. Να χωρέσω σαν τον άνεμο θα τρέξω. Χειροπέδες για να δω. Χειροπέδες θα δω γιατί μ' αρέσει να ζω. Χειροπέδες θα δεις, έκτος πλανήτη κυτρής. Κυρίες και κύριοι, απευθεία σύνδεση με τους χειροπέδες. Θα τις δούμε όλοι μαζί. Χειροπέδες θα δω. Μαμά, μάλλον χειροπέδες. Καλά είσαι τρελή αγάπη μου. Θα δούμε το Χαζέλ και δεν θα δούμε χειροπέδες. Έτοιμοι, χειροπέδες. Ανέργους Γιάνκο, είναι φυσιολογικό κάτι τέτοιο. Ρωτάνε οι μάνες γιατί δεν βρίσκεις δουλειά. Άραγε, αναρωτούμεθα όλοι εμείς, όλη η γενιά μας, αυτή η προδομένη γενιά που σπούδασε, που έφαγε τα χρόνια εκτοθρανία. Εντάξει, τις υποχρεώσεις, έτσι. Αλλά όλα αυτά πήγανε μόνο και μόνο για να τα βλέπουμε, για να τα έχουμε κονιζαρισμένα και να χαιρόμεθα. Τα πήγε, έτσι, μπράβο. Δυστυχώς, είχαμε, μπορεί να μην ζήσαμε πόλεμο, μπορεί να μην ζήσαμε εμφυλίους κλπ. Ζούμε οικονομική κατοχή, μας κλέψανε το μέλλον και μας πουλάνε το παρόν. Τώρα το παρόν, γι' αυτό και γυρίζουμε... θα τους κάνουμε παρελθόν, αγαπητοί φίλοι. Μπράβο. Όσο μπορούμε, θα συσπηρωθούμε για να δώσουμε το δικό μας λιθαράκι και να πούμε πράγματα τα οποία... Να ρίξουμε και μαύρη πέτρα πίσω μας, έτσι. Μαύρη πέτρα και πολλά άλλα μαύρα πράγματα θα μαυρίσουμε. Καταρχάς, να καλωσορίσουμε το νέο μέλος της εκπομπής, ο Παναγής. Παναγής, αγαπητοί. Να ευχηθούμε καλή τύχη στο Γαλάνη, στη νέα του ασχολία με το τραγούδι. Τον Αλέξη Γαλάνη, ο οποίος δύο χρόνια μας τίμησε με την παρουσία του χειροπαρέας. Και ο οποίος έχει κάνει στροφή στο τραγούδι, είναι στις πίστες σε μπουζούκια και γυρίζει όλη την Ελλάδα. Παράλληλα και τα λοιπά. Θα περάσει πάρα πολύ καλά και το ερχόμεθα κάθε επιτυχία. Φτάσει στην κορυφή γιατί του αξίζει ως ταλέντο. Θα τον βλέπουμε και στα βιντεάκια όσο περισσότερο μπορούμε. Πέρασαν πολλά από την περίοδο που είχαμε να τα ξαναπούμε.
όπως είδατε, η λίστα Lagarde οριμίασε. Την ψάχνουν, μπήκες μόνοι. Ούτε η λίστα του Σίλερα ήταν, δηλαδή. Μπήκες μόνοι σου στη μαύρη λίστα. Τραγούδα και προφητικά κάποτε. Και φεύγει η νύχτα από την Άντζελα. Δέκα του στίχου. Αλλά τελικά αρχίζεται και αποκαλύπτεται η αλήθεια. Λίγο-λίγο. Πρέπει να πούμε ότι εμείς τασόμεθα υπέρ του πλευρού του Βαξεβάνη. Δεν κοιτάζουμε το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν βίλες σε κάλλη ή μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Εξετάζουμε ότι ήταν μια ηρωική πράξη. Να βάλει σε ιεραρχία να ακουστεί η φωνή του δικαίου πολύ πιο πάνω από ότι να κοιτάξει το ίδιο συμφέρον. Ή και τη δουλειά του, αν θέλει, γιατί υπήρχε τεράστιο κίνδυνο να την χάσει. Αυτό το συγκεκριμένο ρίσκο. Επίσης, να πούμε ότι συμβαίνουν άπειρα πράγματα τα οποία παρατηρούμε και καταδικάζουμε και θα τα παρουσιάσουμε με ένα καυστικό τρόπο σατυρικό, γιατί θεωρούμε ότι η φωτεινή πλευρά της ζωής είναι αυτή η οποία θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα, γιατί υπάρχουν δύο επιλογές. Έτσι. Αυτοί που αρκούνται με πολλά και είναι ευτυχισμένοι με αυτόν τον τρόπο και ευτυχισμένοι είναι και αυτοί οι οποίοι αρκούνται με λίγα. Έτσι. Οπότε με το ίδιο αποτέλεσμα, άμα μπορούμε τα λίγα με το χαμόγελο να πετυχαίνουμε το ίδιο αποτέλεσμα, είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Φέτος αλλάζουμε λίγο την λογική στα βίντεο, τα ταξινομούμε με βάση τα like, αυτά που μας αρέσουν και αυτά που δεν μας αρέσουν, τα dislike. Έτσι λοιπόν θα έχουμε δύο αντίστροφες μετρήσεις. Πάμε στην αντίστροφη μέτρηση, στο νούμερο 7 βίντεο, τον like, να δούμε την αγαπημένη μας ειδησιογραφική ομάδα του Μέγκα, με ποιο τρόπο έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό της να κάνει αυτή την ευγλωτία. Η χαρακτηριστικό του κλίματος είναι το γεγονός ότι η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία μίλησε για την πρόσφατη αποκρατικοποίηση του IBC, την χαρακτήρισε... ξεπούλημα, με συγχωρείτε. Ας δούμε μετά τα άπειρα σεμινάρια που έκανε, πώς εξέλιξε το λόγο της για να μπορέσει. Και να... το κουκούλι έγινε πεταλούδα πλέον. Μορφή επιδημίας έχουν πάρει τα καρδιακά νοσήματα στην Ελλάδα. Προφανώς πιάνουν καρδιακά και τους δημοσιογράφους με τα μέτρα και που... Και από τρέμι έγινε σαρδάμι. Και από σιωπή έγινε τρέμι και από τρέμι έγινε σαρδάμι. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε να την βοηθούμε ούτως ώστε να εξελιχθεί στην μέγιστη μορφή. Και να περάσει το επόμενο επίπεδο δημοσιογραφικού λόγου. Πάμε να δούμε τώρα η δημοσιογραφική ομάδα του Star πώς ανακαλύπτει τα νέα rock ταλέντα. Έτσι γεννιόνται οι μεγάλοι Star. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βενιζέλο σε δηλώσει. Για τα εργασιακά θέματα μίλησα χθες αναλυτικά. Τοποθετήθηκα με πολύ καθαρό τρόπο. Το σημείο στο οποίο φτάσαμε στα εργασιακά τον περασμένο Φεβρουάριο είναι το ακραίο σημείο. Έτσι θέλει, αγόρι μου, πολιτική σκληρού ροκ στην κυβέρνηση και όλοι ξεκινάνε προφανώς από αυτές τις ροκ μπάντες. Εγώ νόμιζα, Γιάνγκο, ότι ο Βενιζέλος είναι μέλος του συγκροτήματος Λαμπράκη. Προφανώς είναι άλλο συγκρότημα το οποίο είναι μέλος, δεν το ξέρα, τώρα το μαθαίνω. Όλοι στη Βουλή έχει γίνει μόδα πια να ακολουθούν την μουσική πλευρά μετά τον Κεάδα, μετά την τεράστια επιτυχία του Εγκέρνητη. Μόδα η Χρυσή Αυγή τελικά. Φυσικά χρειάζονται να έχουν ευτραφείς πολιτικούς. Είναι το πρότυπο του δυναμικού άντρα, του Σούμο, έτσι, του προμαχώνα της ελπίδας, ο οποίος στηρίζει τον κάθε άνθρωπο. Και να δώσουμε και την είδηση στον κόσμο, Γιάνγκο, ότι στην προσεχή συνέλευση του Eurogroup θα ακολουθήσει στην αυλία του κ. Βενιζέλου με σαπόρτους Δούνου του. Να πείστε κατά εισιτήρια στα μουσικά καταστήματα, προπολούνται από το Υπουργείο Υγείας. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο Υπουργείο Υγείας, στην Βουλή. Ναι, δεν το ξεχάσουμε αυτό. Και επίσης μπορούμε να πούμε από τις πρώτες πληροφορίες ότι τα εισιτήρια VIP κοστίζουν 25 ευρώ και υπάρχουν και φοιτητικά που κοστίζουν 35. Θα περάσουμε τώρα στον αγαπητό μας Βέσο από την Αχαγιά, ο οποίος μας στέλνει τα πολύ ωραία βίντεο του και να δούμε πώς προσεγγίζει την καθημερινότητα της Ελλάδος τη συγκεκριμένη περίοδο.
Χίλια συγγνώμη. Έχω να φάω μια εβδομάδα. Έχετε να μου δώσετε κάτι. Εμάς τους Έλληνες μπορεί να μας κάνετε φτωχούς στην τσέπη, αλλά δεν θα μας κάνετε ποτέ φτωχούς στην ψυχή. Έτσι είναι αγαπητοί φίλοι, ζούμε στην ωραιότερη χώρα του τρίτου κόσμου φυσικά. Και το μόνο πράγμα που έχει μείνει δωρεάν τζάμπα πλέον ακόμα είναι η στεναχώρια, οπότε μη στεναχωριέστε τζάμπα. Α, και ο αέρας ακόμα. Αφού είναι δωρεάν. Λοιπόν, το επόμενο βίντεο έχει να κάνει με το ιδεολογικό χάσμα που χωρίζει το ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή. Να εξετάσουν ποιο είναι το υπόβαθρο. Τα δύο αυτά κόμματα, όπως γνωρίζετε, έχουν τεράστιες διαφορές ιδεολογικές. Κυρίως ιδεολογικές. Πάμε να τις δούμε που αναδεικνύονται μέσα στο επόμενο βίντεο. Μεγάλη διαφορά. Το να διαφωνούμε για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Για το αν θέλουμε να φάμε την πίτσα με πολύ πεπερόνι ή με μανιτάρια, μπορούμε να διαφωνούμε. Σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πίτσα. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα, είναι δυνατόν να τρώμε την πίτσα με πεπερόνι? Απλά οι άλλοι είναι Ολυμπιακοί, οι άλλοι είναι Παναθηναϊκοί, κάπου υπάρχει μια διαφωνία. Μα τα μανιτάρια εγώ τα προτιμώ και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει κίνημα στο Facebook. Δεν κατάλαβες. Οι άλλοι λέει παίρνουν την πίτσα, την τρώνε και την κόβουν ΣΥΡΙΖΑ. Οι άλλοι την βουτάνε ολόκληρη και την τρώνε. Αυτό εξηγούσε το βίντεο. Μπορεί να θέλει πίτσα η οποία να έχει χρυσά αυγά. Στις ζύμιλες μέσα. Μάλλον αυτό είναι. Να βάζουν στην ομελέτα για να μπορεί να φουσκώνει η ζύμη. Και να γίνει το κατάλληλο μέγεθος. Είδες όμως το Τατσόπουλος πώς αφηνίασε με το που άκουσε το πεπερόνι. Και λέει όχι, εγώ πεπερόνι ποτέ δεν τρώω. Δεν θα που λέτε. Θα πρέπει να κάνουν κίνημα με τον Μπάγκαλο για να μπορέσουν να αφαιμάξουν και να αποτρέψουν το πεπερόνι στην πίτσα. Και μάλιστα τις ατζούγες πρέπει να τις απαγορέψει η παπαρίγα και μάλιστα να βάλει την κανέλη να συστρατέψει ολόκληρο το ΚΚΕ. Γι' αυτό είναι αυτά τα κόμματα. Δεν απαγορεύονται οι πίτσες. Και μετά το κίνημα της πατάτας μπορεί να περάσει το κίνημα του πεπερόνι. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στην Μενεγάκη μας, η οποία έχει φτάσει να κοντράρει στα ίσα την Άντζελα Δημητρίου. Μήπως την έχει ξεπεράσει, δεν ξέρω. Δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω που μου λέτε. Πάμε να δούμε λίγο τους δύο κολοσσούς, οι οποίοι ανταγωνίζονται πλέον σώμα με σώμα. Γεια σας, ας πούμε. Μέσα στη... Η Μαρινέλα θα τη βάφετε με σκούρο make-up για να δείχνει πιο σκούρα. Γιατί να δείχνει σκούρα? Στην ταινία σκούρα δεν ήταν. Στην ταινία ήταν η Queen Latifah, δεν τη βάψανε, ήταν από μόνη τη σκούρα. Και έτσι η Μαρινέλα θα γίνει η σκουρινέλα. Πώς είναι η σαμπρέλα που είναι μαύρη, κάτι τέτοιο. Η Μενεγάκη με το που ακούσει μαύρο κατευθείαν. Ξυπνάει λίπιντο. Που πεινασμένος καρβέλι ονειρεύεται. Μαύρο ψωμί, πολύσπορο, πολύποντο. Έτσι. Άρε Ματέο, πρέπει να αρχίσει να ανησυχείς όπως την έκανε στο Λάτσιο. Ματέο, έτσι, σολάρι με πηγόντους, γιατί η Ελένη θα σε αφήσει. Θα σου την κάνουν οι αρενμπίτες μου φαίνεται. Φιστί και αράπικο κομμένο από εδώ και πέρα. Κομμένο. Λοιπόν αγαπημένοι φίλοι, τώρα θα πάμε στην ενότητα του Χειροπέδες Telemarketing που έχει αναλάβει ο φίλος μας ο Σκούμας από την Άρτα, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο το οποίο πλέον είναι μέλος των Χειροπέδων. Έχει ενταχθεί ακριβώς στην εκπομπή. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο τηλεμάρκετινγκ για φέτος. Telemarket. Νιώθεις μόνος στο Facebook? Νιώθεις ότι κανείς πια δεν σε συμπαθεί? Πόσο, μα πόσο καιρό έχουν να σου κάνουν ένα like? Τι περιμένεις? Θα κάτσεις με σταυρωμένα τα χέρια? Για σένα λοιπόν που βαρέθηκες να περιμένεις, ένα νέο επαναστατικό προϊόν κατευθείαν από την Αμερική έρχεται να σου αλλάξει τη ζωή. Facebook Likers. Πάρε πίσω όλα τα χαμένα σου likes μόνο με 185 ευρώ το μήνα. Και τώρα ο παρουσιαστής George Παπα-Νικολάου! Καλό πρωινό σε όλους, καλό πρωινό. Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία. Είμαι ο Γιώργος Παπα-Νικολάου και θα σας παρουσιάσω το Facebook Likers. Αυτή είναι μια υπηρεσία που θα σας αλλάξει κυριολεκτικά την ζωή. Αλλά πριν σας πω τα πάντα για αυτή την υπηρεσία, θα συνδεθούμε με τη Μέρη. Γεια σου Μέρη, πώς ήταν το πρωινό σου? Μια χαρά, το δικό σας? Και εμένα μια χαρά. Πείτε μου, πώς ήταν το Facebook Likers? Ήτανε τέλειο. Σας άλλαξε τη ζωή?
Ναι, βέβαια. Ο άντρας σας σας αγαπάει περισσότερο. Βέβαια. Τα παιδιά σας. Ναι, και τα παιδιά μου με λατρεύουν τώρα. Ναι. Αυτό είναι καταπληκτικό, Μέρη μου. Η Μέρη άλλαξε τη ζωή της. Είστε διατεθειμένοι να αλλάξετε κι εσείς τη δική σας. Κάθε φορά που ανεβάζετε κάτι, ένα status, μια φωτογραφία, ένα βίντεο, και όταν σας κάνει tag κάποιος, θα έχετε 8 με 9.000 likes τον μήνα. Ενώ με λίγα περισσότερα λεφτά, μπορείτε να έχετε περισσότερα likes. Είναι πραγματικά μια υπηρεσία. Έλα. Κάνω. Δουλεύω τώρα. Κάνω voiceover. Πεινάσεις εσύ. Εντάξει, βάλε. Φαρλάκια. Από χθες δεν έχουν μείνει. Ναι, μωρέ. Εντάξει, έλα, λέγια. Αυτό ήταν κάτι που περιμένανε όλοι. Είμαι ο Γιώργος Παπανικολάου και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη μοναδική ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτή την υπηρεσία που άλλαξε τη ζωή μου. Θα σας δω στο επόμενο επεισόδιο. Σε αυτό σημείο, καλό είναι να δούμε ένα βίντεο το οποίο μας δείχνει σε τι επίπεδο έχει ξεφύγει το επίπεδο των βουλευτών του πολιτικού λόγου. Ξαναζούμε μέρες αθηναϊκής δημοκρατίας του 5ου αιώνα π.Χ. Οι άνθρωποι πλέον είναι υποδείγματα επιχειρημάτων. Τι πλανάκα και Βιάδης και όλοι οι υπόλοιποι. Περικλής και τα λοιπά. Βέβαια. Ας δούμε. Ο κοινοβουλευτικός τους εκπρόσωπος, ένα σκηνοθέτη μέσα στη Βουλή, τον αποκάλεσε Αλβανό κίνετο. Είναι δυνατό να υπάρχει αυτό το λεξιλόγιο μέσα στην Ελληνική Βουλή? Είναι. Αυτοί οι τραμπούκοι το έχουν φέρει. Πού είναι, κύριε Τσατσόπουλε? Τσατσόπουλο να πει στον πατέρα σας, παρακαλώ, σου, είπα. Πολύ. Αυτό δεν σας λένε. Είναι δυνατόν, λέει, να υπάρχει αυτό το... λέγανε όντως, όνομα Αλβανός, επώνυμο Κίνετος. Τι πρόβλημα υπήρχε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Μ' αρέσει που λέει, είναι δυνατόν, λέει, να υπάρχει αυτό το λεξιλόγιο στη Βουλή και λέει ηλίθιε, ηλίθιε. Δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, προφανώς το ηλίθιε είναι μια λέξη η οποία είναι στα πλαίσια των λογικών, γιατί είναι ο θείος του Ηλίου ή του Ηλία, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι εάν αποκαλέσει ο κ. Παναγιώτρος τον πατέρα του Τσατσόπουλο, πάνω από την αδέρφια. Προφανώς τον άνθρωπο τον έχουν πει τόσες φορές Τσατσόπουλο και του έχει μείνει ψυχολογικό. Ναι, γι' αυτό μετά που το άκουσε, πριν προλάβει να ολοκληρώσει. Σε χρόνο τετέ δηλαδή, ήταν εκπληκτικό αυτό. Με το οποίο το τσατ αντόπισε κατευθείαν τον κύφαλό του ότι θα φάει τέτοιου είδους κράξιμο και πετάχθηκε αμέσως. Όλες οι λειτουργίες του διεγέρθηκαν, ήρθαν σε οργασμό και περίληψε σε στάση. Και ας παρευτούμε, αυτό είναι σήμερα ο πολιτικός λόγος που επικρατεί. Προφανώς είναι μεγαλεία τα οποία ζούμε, είναι μάχες επικές τις οποίες θα ζήσουμε και αυτό είναι μόνο η αρχή προφανώς. Άξιοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Βεβαίως. Έβγε. Σε αυτό το σημείο πάμε για break. Και επιστρέφουμε με ανανεωμένες χειροπέδες, νέες ενότητες, πολλές εκπλήξεις. Με Ανδρέα Κούφ μαζί μας μετά. Και πολύ πολύ τραγούδι. Φύγαμε. Break. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε και φέτος στο δελτίο ειδήσεων των Propaganda News. Ένα δελτίο που χρόνια τώρα με επιτυχία σας κάνει προπαγάνδα και μας πιστεύετε γιατί είστε ζώα. Εμείς τα παίρνουμε, περνάμε μια χαρά και εσείς πεινάτε και ψοφάτε. Και ξεκινάμε. Παραιτήθηκε του βουλευτικού του αξιώματος ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ο βουλευτής Χρυσής Αυγής θα ακολουθήσει καριέρα στην επαγγελματική πυγμαχία κατόπιν προσκλήσεως του Σιλβέστερ Σταλόνε για να συμμετάσχει στο επόμενο Rocky 13. Και συνεχίζουμε. Μετά από πάρα πολλά χρόνια αναμονής, η κλασική ταινία του κινηματογράφου «Η Λίστα του Σίτλερ» αποκτάει πλέον sequel. Το νέο φιλμ θα ονομάζεται «Η Λίστα της Λαγκάρντ» και θα συμμετάσχει ως πρωταγωνιστής ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Η ερμηνεία φυσικά του οποίου έχει αποσπάσει ήδη διθυραμβικές κριτικές. Και συνεχίζουμε στα αθλητικά μας νέα. Άσπρη μέρα για το ιστορικό σωματείο της ΑΕΚ, καθώς από την προεδρία της ομάδας αποχώρησε ο Θωμάς Μαύρος. Αλλάζει πλέον τελείως το τοπίο στα εργασιακά, μετά από απέτηση της Τρόικας και πίεση προς την κυβέρνηση. Θα ισχύει πλέον 7ήμερη εργασία και ο βασικός μισθός θα κυμανθεί στα 250 ευρώ και 3 λεπτά.
μέσα από το τζάμι κοιτάζω. Σε βλέπω μα δε σε φωνάζω. Δεν είσαι εδώ, σου παίρνω εδώ. Τώρα που φεύγεις λυπάμαι, κρυώνω και μόνος φοβάμαι. Δεν είσαι εδώ. Θα ήθελα απόψε να σε δω, πόσο μου έλειψε αυτό. Να είμαι κομμάτι απ' τη ζωή σου. Να σε αγγίξω, να σε φιλήσω. Όνειρο θα είναι. Θα ήθελα απόψε να σε δω, πόσο μου έλειψε αυτό. Να με κομμάτι απ' τη ζωή σου. Να σε αγγίξω, να σε φιλήσω. Το όνειρο θα είναι. Σου, και νιώθω πως είμαι μαζί σου. Δεν το μπορώ, θα τρελαθώ. Βλέπω παντού πράγματά σου, διαβάζω τα μηνύματά σου. Δεν είσαι εδώ. Θα ήθελα απόψε να σε δω, πόσο μου έλειψε αυτό. Να με κομμάτι απ' τη ζωή σου. Να σε αγγίξω, να σε φιλήσω. Το όνειρο θα είναι. Θα ήθελα απόψε να σε δω, πόσο μου έλειψε αυτό. Να με κομμάτι απ' τη ζωή σου. Να σε αγγίξω, να σε φιλήσω. Όνειρο θα είναι. Αυτός ήταν ο Ανδρέας Κούφης λοιπόν, ένα αγαπημένο Πατρινόπουλο, ένα παιδί που προσπαθεί με περίσσιο ταλέντο από την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. Θα πρέπει να στηρίζουμε όσο δυνατόν μπορούμε τους ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε από το μηδέν και χτίζουν παραγωγικά και δημιουργικά σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Και φροντίζουν για την διασκέδασή μας. Και πόσο μάλλον στη γενιά μας, την καλλιτεχνική αυτή γενιά που στερείται δημιουργίας επειδή δεν της δόθηκαν οι ευκαιρίες που έχουν δοθεί στις προηγούμενες. Και οι πόροι φυσικά. Οι άνεργοι πλέον στην Ελλάδα καθιστούν μια νέα φυλή, αντιμετωπίζονται με διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά. Παρότι είναι η πλειοψηφία. Ναι, πλέον θα γίνουμε ρατσιστές και με τους άνεργους. Λίγο απέχει. Ας περάσουμε στο επόμενο βίντεο να δούμε τι εννοούμε. Ο Γεωργιάδης ανήκει στην μειοψηφία των πολύ καλά αμοιβωμένων, πάρα πολύ καλά αμοιβωμένων. Εκπρόσωπος του λαού. Μαζί είμαστε, δεν είμαστε μόνο. Εκπρόσωπος του λαού. Εσείς μαζί μου. Εκπρόσωπος του λαού. Εγώ δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα. Εγώ στον ιδιωτικό τομέα, 20 χρόνια δουλεύω. Τι είμαι, άνεργος. Τι είμαι ρε φίλε, άνεργος. Τι είμαι του ΑΕΔ είμαι. Με είπες Παπανδρέου, μήπως Παπανδρέου. Εν τω μεταξύ, παιδιά, είναι η πρώτη δημόσια παραδοχή ότι οι βουλευτές ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα.
Πρωτοφανές. Αυτό θα πρέπει να το, είναι έξω σημείο που πρέπει να το αναφέρουμε. Προφανώς έχουμε αρχίσει και συνηθίζουμε ότι είναι ιδιωτικό πανηγυράκι. Ακριβώς, δεν πρόκειται για δημόσιο αξίωμα το βουλευτικό. Είναι έτσι. Τραπεζική υπάλληλη. Υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας. Συλλογικέ συμβάσει. Ακριβώς. Οι άνθρωποι παίρνουν μαζικά τους μισθούς, θα καταργούν τα δώρα. Έχουν και τους παρατρεχάμενους υπάλληλους βουλής οι οποίοι χαίρουν τις απολαβές συγκεκριμένα. Και 16 μισθούς να το σημειώσουμε αυτό, έτσι. Σε αυτό το σημείο, στο σημείο τούτο, ταύτο σημείο, λοιπόν, θα περάσουμε να δούμε πιο δημιουργικό βίντεο θα υπάρχει αυτή τη εβδομάδα και φυσικά αυτό το αφήνουμε στην τύχη. Σας καλωσορίζουμε στην πρεμιέρα της εκπομπής μας και της νέας μας ενότητας. Είμαι η Παναγιώτα. Είμαι η Χριστίνα και θα σκεφτούμε στην τροφιά την παιδινή σεζόν. Τι φίλτε άγιο. Άρα, θα δούμε σήμερα το βράδυ. Είσαι έτοιμη. Ναι. Τι βγήκε. Επιστημονική ανάλυση. Ουπς. Έχεις διαβάσει. Εννοείται. Πάντα. Γεια σας αγαπητά μου παιδιά! Σήμερα θα μιλήσουμε για τον νόμο του Stokes ή αλλιώς νόμο του Στόκου. Ο νόμος του Stokes έχει να κάνει με το βαθμό στοκίασης του καθενός, ο οποίος ισούται με το γινόμενο των δώρων που σου τρώει μια γκόμενα επί το κέρατο που σου δείχνει και επί το πρίξιμο που τρως. Πάμε τώρα στο μαθηματικό μας τύπο. Ας δούμε τώρα τους όρους μας. F ίσον P επί ΔΑ επί ημί τον θ. Πάμε να δούμε τι σημαίνουν οι όροι αυτοί. F είναι ο βαθμός στοκίασης, ο οποίος μετριέται σε τούβλα. P είναι τα χρήματα τα οποία σου τρώει το κάθε γκομενάκι για τα δώρα του, το οποίο μετριέται φυσικά και σε ευρώ. ΔΑ είναι η διαφορά μήκους κεράτου μεταξύ ανήρ και θήλαιος. Η μη τον θήτα είναι το πρίξιμο της γκόμενας και μετρείται σε γκρίνια ένα σεκόν. Δέλτα αλφα είναι η διαφορά του μήκους του κεράτου που σου ρίχνει γκόμενα σχετικά με το μήκος του κεράτου που της ρίχνεις εσύ. Πιο συγκεκριμένα. Σχηματικά λοιπόν έχουμε την κοπελίτσα μας και έχουμε και το αγοράκι μας. Αυτά είναι τα πολύ ωραία κερατάκια τους. Η διαφορά λοιπόν του κεράτου ταύτου με το κέρας της γυναίκας μας κάνει το ΔΑ. Προσοχή όμως! Μη σας γελάσει και φοράει τακούνι ενώ μετράτε το ΔΑ, γιατί τότε οι υπολογισμοί μας θα είναι λάθος. Το ΔΑ μετράται χωρίς τακούνι, με το φυσικό ύψος. Αφού μιλήσαμε για το ΔΑ λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για το ημίτονο θήτα. Το ημίτονο θήτα λοιπόν δεν είναι σταθερό. Αυτό είναι το διαγραμμά του. Είναι ένα περιοδικό φαινόμενο, γιατί όπως ξέρετε, η γκρίνια δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται τη μία στιγμή μόνιμα. Σου σκάει κάποιες στιγμές, κάποιες στιγμές φεύγει. Οπότε μία έχουμε γκρίνια, μία δεν έχουμε. Έτσι λοιπόν περιγράφεται το ημίτονο θήτα, το οποίο έχει να κάνει με την γκρίνια ένα σεκόν. Ας δώσουμε τώρα μερικά παραδείγματα για να κατανοήσουμε τον τύπο πολύ καλύτερα. Το πρώτο μας παράδειγμα έχει να κάνει με έναν άντρα, ο οποίος ξοδεύει άπειρα λεφτά για δώρα στην κομμενά του. Τρώει το μέγιστο κέρατο, τον έχει κάνει τάρανδο και τρώει και πρίξιμο ολιμερίσκιο ελληνικτής. Το έχει πάρει τα γκέμια λοιπόν. Αυτός ο άνθρωπος έχει μέγιστο F, δηλαδή είναι υπεριστόκος. Δεύτερο παράδειγμά μας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξοδεύει φράγκο για την κομμενά του. Δεν τρώει κέρατο καθόλου ή της ρίχνει άπειρο κέρατο, δηλαδή η σχετική διαφορά. Είναι τεραστία, ΔΑ λοιπόν, και δεν τρώει και καθόλου πρίξιμο. Εδώ πέρα έχουμε ελάχιστη τιμή στο F, δηλαδή δεν είναι καθόλου στόκος. Ελαχιστοποιείται ο βαθμός στοκίασης του. Δηλαδή το ατομάκι είναι πολύ cool. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και όλοι οι ενδιάμεσοι βαθμοί στοκίασης, που όλοι ίσως έχουμε περάσει. Και αυτό είναι μια συνάρτηση η οποία διαβαθμίζεται με βάση το χρόνο. Γιατί κάποιες στιγμές είσαι λιγότερο στόκος, κάποιες στιγμές είσαι περισσότερος, σύμφωνα με τις συναισθηματικές σου φορτίσεις, το περιβάλλον σου και γενικότερα τα φαινόμενα τα οποία σε επηρεάζουν. Η σημερινή μας επιστημονική ανάλυση έχει ιδιαίτερη σοβαρότητα για τους άντρες, καθώς οι γυναίκες εντοπίζουν το βαθμό στοκίασης του καθενός από πολύ μακριά. Και αυτό είναι ιδιαίτερα καθοριστικό για τον καθένα μας. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα πούμε μια άλλη φορά.
Και από τη μία κλήρωση θα πάμε στον επόμενο διαγωνισμό, αγαπημένοι φίλοι. Θα είναι κάθε εβδομάδα ο διαγωνισμός, οπότε μην αγχωθείτε αν δεν κερδίσετε. Έχετε πάρα πολλές ευκαιρίες. Σκεφτείτε, η καλύτερη ατάκα κερδίζει το πρώτο μπουκάλι. Τι εννοεί ο Γιώργος τώρα, γιατί πρέπει να το κωδικοποιήσουμε λίγο το μήνυμα. Πηγαίνετε στο group μας στο Facebook. Χειροπέδες, ποστάρετε την αγαπημένη σας ατάκα, δεν χρειάζεται να είναι δική σας. Την αγαπημένη ατάκα η οποία θα μαζέψει τα περισσότερα like. Ακριβώς. Τα περισσότερα like της ατάκας σας τη βδομάδα θα κερδίσουν ένα μπουκάλι στο Doors της Πάτρας. Μπορεί να είστε από άλλες πόλεις, δεν πειράζει. Σας περιμένουμε στην Πάτρα και αν το κερδίσετε, θα έρθετε στο Doors στην Πάτρα, το οποίο είναι δίπλα από τη Μαρίνα. Αν δεν κερδίσετε, κερδίζουμε εμείς μπουκάλι από εσάς. Δίπλα από τη Μαρίνα έχουμε τη θάλασσα πλάι μας, έχουμε πολύ καλό κόσμο και αξιοποιούμε πολύ μεγάλες νύχτες, μεσοβδόμαδα, ατελείωτα πάρτι. Με... Επίσης να πούμε ότι μπορεί ο ίδιος να κερδίσει πάλι μπουκάλι. Άμα γράψει πάλι μπουκάλι, καλή ατάκα. Νερό. Ακριβώς. Γιατί πλάκα-πλάκα με την οικονομική κρίση θα κερνάμε μπουκάλια νερό. Πλέον κλείσε μου 3 μπουκάλια νερό. Και θα γυρνάμε από τα κλαμπ ως πράκτορες 0-0 λεφτά. Και θα πίνουμε αλκοόλ για να ξεμεθύσουμε το νερό. Δεν θα έχουμε τίποτα. Λοιπόν, το επόμενο. Το επόμενο βίντεο έχει να κάνει με την αγαπημένη μας ρεπούση, η οποία παλεύει η κακόμενη γυναίκα για τα εθνικά μας ιδεώδη. Πραγματικά, εγώ τόσες πρωτοποριακές ιδέες είχα να ακούσω από την εποχή του 4. Μαζί δηλαδή, σου είμαστε, θέλουμε κι εμείς να καταργηθεί ο Σταυρός από τη σημαία. Ίδια η σημαία, ίδια η σημαία. Για Νόμπελ επιστημονικής φαντασίας, λογοτεχνίας. Να φύγουν οι Έλληνες από την Ελλάδα, θέλουμε Αλβανούς, να κατακλείσουν Πακιστανούς, Κούρδους, όλους τους μετανάστες μαζί. Θέλουμε να καταργηθεί πλέον τα εθνικά μας σύμβολα, όπως και το νέο της Μαργαρίτα. Να καταργηθεί το ευρώ, να αλλάξουμε πλευρό. Πάμε να δούμε τι είπε. Να καταργηθεί η έξοδος του Μεσολογγίου, η ανατίναξη της αρμάτας στις Πέτσες, η αναπαράσταση στο Κούκι, οι εκδηλώσεις για το Λάβαρο της Αγίας Λαύρας, ζητάει η βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς Μαρία Ρεπούση, η οποία χαρακτηρίζει όλες αυτές τις αναπαραστάσεις, συμπεριλαμβανομένες και της αναπαράστασης της εισόδου των ελληνικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη, ως εθνικιστικά kits. Δεν προσφέρουν τίποτα, αναπαράγουν την εθνικιστική έξαρση, επαναλαμβάνονται συνεχώς και δεν γίνεται κανένας ιστορικός στοχασμός, λέει η βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς, σύμφωνα με το Βήμα. Ζητεί όμως από τον Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και κάτι άλλο, κυρία Ρεπούση. Να καταργηθούν εδώ και τώρα οι μαθητικές παρελάσεις. Ούτε αυτές προσφέρουν τίποτα, είναι αναχρονιστικές, θεσπίστηκαν επί μεταξά και είμαστε, όπως λέει, η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που διοργανώνουμε μαθητικές. Είναι εντυπωσιακό όμως πως έχουν ξεφύγει κάποιοι άνθρωποι χωρίς χαλινάρια και οι αντιδράσεις. Εντάξει, καλό είναι να είσαι καινοτόμος και να πρωτοπορείς, αλλά αυτό το πράγμα ξεφεύγει τελείως. Και να προκαλείς εντύπωση. Υπάρχει ένα όριο εντύπωση. Στην καινοτομία όμως, να υπάρχει ένα όριο, εντάξει. Μας κάνει... Αυτό δεν είναι καινοτομία, είναι λογοτομία. Μας κάνει εξαιρετική εντύπωση πως είναι δυνατόν να ακούγονται στο ελληνικό κοινοβούλιο τέτοιες απόψεις. Και οι αντιδράσεις να είναι τόσο νοχελικές. Έως ανύπαρκτες. Έως ανύπαρκτες και αυτά τα σκαλοπάτια από τους ανθρώπους οι οποίοι μαγαρίσανε τα βιβλία της ιστορίας να ανεβαίνουνε και να ανεβαίνουνε. Και αυτοί οι άνθρωποι, κυρία Ρεπούση, σκοτωθήκαν στο Μεσολόγιο για να είσαι εσείς τώρα ελεύθερο να λέτε αυτές τις μπούρδες. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να σας επιτεθούμε αυτόν τον τρόπο. Θεωρούμε ότι όταν θα κοιμηθείτε το βράδυ, ένα ίχνος ελληνισμού μπορεί να αφυπνιστεί και αυτή η σπίθα να ξυπνήσει και να χτυπήσει λίγο την πόρτα της συνείδησεώς σας. Και μπορείτε να ακολουθήσετε αυτό που είπε ο ποιητής. Βάλε μέσα σου την Ελλάδα και θα νιώσεις κάθε είδους μεγαλείο. Ας πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι άλλοι συνεχίζουν αυτή την ελληνική και πατριωτική στάση. Κετσαριώτο χουντικό είναι ότι κάναμε αναπαράσταση με στολές εποχής, με έφυπα τμήματα τα οποία περάσαν. Αυτό είναι κετσαριώτο χουντικό. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κ. Μπουτάρης, εξ' από δήμαρχος και νεοπαραγωγός, είναι και κριτικός μόδας από ό,τι φαίνεται και βρίσκει η κίτς, όπως το είπε, τις στολές που φορούν
για να κάνουν τις αναπαραστάσεις τις ιστορικές. Εντάξει, μην ξεχνάς, το εξετάζει καθαρά στιλιστικά το θέμα. Δεν είχε βαθύτερη έννοια. Ήταν καθαρά στιλιστική η παρατήρηση που έκανε ο κ. Μπουτάρης. Α, τότε γι' αυτό τον παρεξήγησε ο κ. Γεωργιάδης, γιατί δεν κατάλαβε το σημείο που έκανε. Ναι, προφανώς, ναι. Βλέπετε όμως ποια είναι η Ελλάδα του σήμερα. Να χαρακτηρίζουν χουντικό καρακιτσαριό την αναπαράσταση της απελευθέρωσης Θεσσαλονίκης. Οι ίδιοι άνθρωποι που θέλουν να χτίσουν μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ για να εισρεύσουν κεφάλαιο, δηλαδή για τα λεφτά, και μάλιστα όταν σε ιεραρχία θέτεις τα λεφτά και τον τουρισμό πιο πάνω από ότι το εθνικό σου φρόνημα, αναρωτιέσαι πού θα φτάσει αυτή η χώρα. Και τουλάχιστον άμα είναι να γίνει αυτό, να γίνει σωστά, με τον σωστό τρόπο, να εκμεταλλευτούμε τα σωστά... Βεβαίως, πραγματικά, στη Θεσσαλονίκη, το να καπηλευτείς την εναλλακτικότητα είναι ό,τι χειρότερο, γιατί οι εναλλακτικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι θα σου δείξουν κάτι διαφορετικό, είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Ακριβώς. Αν λοιπόν καπηλευτείς αυτή την εναλλακτικότητα και αυτή την ελπίδα που έχει ο άνθρωπος ότι μπορεί να αλλάξει την καταστρέψεις και την καταπαραθρώσεις, τότε ο άλλος δεν έχει καμία ελπίδα και θα ξαναεπιστρέψει στα χειρότερα και στα χερικά πρόσωπα, όπως ακριβώς είδαμε και στις τελευταίες εκλογές που ο κόσμος. Οπότε το συμπέρασμα είναι να μείνει στα κρασιά. Καλά κρασιά. Καλά κρασιά λοιπόν τον Αύγουστο. Εκεί πάνω ακολουθεί η ενότητα Άτιμη Ξενιτιά, μια νέα ενότητα στην οποία θα δούμε τις περιπέτειες του Μάνου, ενός φίλου μας από την πρώτη σεζόν, ο οποίος είναι ξενιτεμένος στην Αγγλία, στην Γερεάλ Βιώνα και κάνει μεταδιδακτορικό αυτή τη στιγμή. Μπορεί να κάνει μεταδιδακτορικό, αλλά όμως πηγαίνει σε διάφορες χώρες, όπως στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, και μας στέλνει βιντεάκια για να μπορούμε να δούμε τι γίνεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Άτιμη Ξενιτιά λοιπόν. Έκανε κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Πώς το λέει το μέρος? Venice Beach. Venice Beach. Υπερατλαντικές χειροπέδες στο Venice Beach της Καλιφόρνιας. Όπως λέει και η πινακίδα εδώ στα Universal Studios, δεν γίνεσαι ήρωας με το να είσαι φυσιολογικός. Δύο, ένα, πάμε. Εδώ μόλις γνωρίστηκα με τα παιδιά και αυτοί μόλις τώρα ήρθαν και είδαν την παραλία και τον ήλιο και εντάξει, είπα να ράξουμε λίγο. Έχουν χαλαρώσει τώρα, δεν πήγαμε. Κάνε έτσι σαν το άλλο. Ούτε ακούνε πολύ, ούτε ακούνε. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από πρεμιέρα είναι κιόλας. Από την πρεμιέρα μας η Ελένη Λουκά, η πολύ αγαπημένη Ελένη Λουκά, με τις περιπέτειές της. Πώς είναι το Τεντέν, κάτι αντίστοιχο. Και το νέο της επεισόδιο. Είναι ότι η συνάντηση της Τρόικας με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Βρούτση. Είμαστε σκλαβωμένοι στους Γερμανούς. Έχουμε μία από τις παρεμβάσεις που συνηθίζονται από την συμπαθέστατη κυρία και καλή χριστιανή. Ο φόβος και ο τρόμος των δημοσιογράφων έχει γίνει πλέον, η κυρία Λουκά. Οι πολιτικοί φοβούνται τους δημοσιογράφους και οι δημοσιογράφοι την Ελένη Λουκά. Ναι, ναι, αυτό. Έτσι είναι. Το κινητό θέλει τον Γερμανό του και η Λουκά θέλει τους δημοσιογράφους. Απλό. Και κυνηγάει τον Γερμανό. Είναι φανταστική αυτή η δικαιοσύνη που επικρατεί στον νόμο της ζούγκλας, να βρίσκουν τον μπαμπά τους και τον. Το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή, γιατί έχει εκπαιδευτεί το σημείο η Ελένη Λουκά, ώστε ξέρει τις ώρες που κάνουν τα γυρίσματα, τα σημεία, τα hot, πώς είναι οι αστυνομικοί. Στημένες οι κάμερες. Που κάνουν περιπολίες για αλκοτέστη, ξέρεις, που κάνουν περιπολίες για να τα γλιτώσεις, έτσι η Ελένη Λουκά. Και επίσης είναι εκπληκτικό ότι η ίδια καθιστά που παίζει τόσα χρόνια δεν έχει χαλάσει ακόμα. Καιροφυλακτή. Βλέπετε όμως ότι έχει εξελίξει η Ελένη Λουκά τις δραστηριότητές της και από το θρησκευτικό. Το θρησκευτικό νόημα. Υπάρχει πλέον και πολιτικό νόημα στις φράσεις της. Έχει αρχίσει και το πηγαίνει
και σε πολιτικό επίπεδο και σε εθνικό. Βλέπουμε να έχει οριμάσει, να έχει αλλάξει βέβαια και το μαλλί. Ακριβώς. Γι' αυτό και στη νέα μας ενότητα την ιστορική αναδρομή της πολύ ωραίας τηλεόρασης που θα βλέπουμε πλέον βιντεάκια αγαπημένα από το παρελθόν. Κάτι 80-90. Ας κάνουμε ένα αφιέρωμα. Η αλήθεια είναι στους Sex Pistols τα λοιπά, έτσι. Ας κάνουμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στην Ελένη Λουκά. Τον παρακολουθούν εδώ, άρχισαν να τον παρακολουθούν εδώ. Λοιπόν, φεύγουμε από το Αττικό Νοσοκομείο, πάμε στο Νοσοκομείο Υγεία και στον Απόστολο Μαγκυριάδη. Συμβαίνουν αυτά. Το θέμα του κεφαλικού φόρου τέθηκε στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, όπως μάθαμε. Επιβεβαιώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι έχει μπει ως... Τώρα, λοιπόν. Την κυβέρνηση που θα προέκυπτε από μάλιστα αυτή τη συμφωνία. Μόνο Χριστός θα μας δώσει. Μόνο που αυτό... Είναι και αυτό μία άποψη προφανώς. Ναι, είναι πράγματι μία εκδοχή, αλλά... Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ, θα επανέλθουμε. Για να πούν οι αστυνομικοί ότι αυτά τα αποτυπώματα ανήκουν στο ΣΚΑ... Ναι, να πάμε και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Βαγγέλη Γκαϊντέ. Πάνω, σε ευχαριστούμε πολύ για τώρα. Και ναι, αγαπητοί φίλοι, βρέθηκε άνθρωπος ο οποίος φημώνει τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον αφήνει. Ένας μύθος καταρρίφθηκε. Στόμα ανοιχτό. Μανολίδου, πλέον. Τρέμε! Όχι σαν την τρέμει. Τα ψωμιά σου είναι. Πολύ σπορά μαύρα ψωμιά, έτσι. Για να δούμε το βίντεο. Ακούς τι σου λέω. Ή βλάκα είσαι ή κάνει το βλάκα. Ένα από τα δύο. Και επειδή δεν είσαι βλάκας, κάνεις το βλάκα. Καλά, γιατί έχει είσαι λαϊκιστής του κερατά. Ευχαριστώ. Πραγματικά ο Νόαμ Τσόμψης θα μπορούσε να αντιπαρέλθει τέτοια πραγματολογία. Είσαι βλάκας ή παίζεις το βλάκα. Επειδή δεν παίζεις καλά το βλάκα, ούτε είσαι βλάκας, είσαι λαϊκιστής. Άρα είσαι βλάκας, γιατί για να μην είσαι βλάκας, θα πρέπει να γίνεις βλάκας. Γιατί αλλιώς δεν γίνεσαι βλάκας. Ακριβώς. Άρα είσαι κακός τοπίος και όχι βουλευτής. Μόνο η βλακεία μπορεί να περασπιστεί στο να είσαι βλάκας για να αποφύγεις το να είσαι βλάκας. Μα το είχε πει και ο Αϊνστάιν, ρε Γιάνκο. Λέει δύο πράγματα είναι αίτητα. Η ανθρώπινη βλακεία και το σύμπαν. Και για το σύμπαν είμαι σίγουρος. Είπε και κάτι άλλο όμως. Ότι άμα με το βλάκα αντιπαρέλθεις, τότε πέφτεις στο επίπεδο του βλάκα γιατί παίζεις εντός έδρας και χάνεις. Οπότε μπουντάρι μου πρέπει να προσέχεις γιατί από τη στιγμή που τσακώνεσαι με τον βλάκα, ο οποίος τελικά δεν είναι βλάκας. Είναι λαϊκιστής. Το παίζει βλάκας και την λαϊκιστής. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Άρα τι είναι ένας λαϊκός βλάκας. Πάντως θέλω πριν κλείσουμε έτσι ρε αδελφέ να. Α, το βρήκα. Απολαύσω. Ποιος είναι λαϊκός βλάκας. Ο Καραγκιόζης, παιδιά, αυτό είναι. Τον αποκάλεσε Καραγκιόζης Γέμεσα. Αλλά πού να το καταλάβει φυσικά ο Γεωργιάδης είναι βλάκας. Το έχει στο αίμα του Άδωνη στο κράξιμο, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό, γι' αυτό το αγαπάμε. Έχουμε φτάσει σημείο να μας ενοχλεί πλέον, να το έχουμε συνηθίσει και να μπορούμε να επιβιώνουμε με αυτό, μάλιστα να μας λείπει και μερικές φορές αν δεν υπάρχει. Σύνδρομο στέρησης. Το έχει στο αίμα σου λοιπόν, όπως και ο Άδωνης και ο Ανδρέας Κούφης. Μας το τραγουδάει καλύτερα. Με την πολύ μεγάλη επιτυχία του. Καρδιά μου κομμάτια, με βλέπει στα μάτια και αρχίζει η βροχή. Πες μια φορά την αλήθεια, αγιά μου συνήθεια, δεν είμαι παιδί. Για κάνε μου τη χάρη, δεν θέλω σε τίποτα, μέχρι και το φεγγάρι σε βλέπει υποπτά. Πήρες το λάθος δρόμο και εσύ στο ψέμα σου να φτιάχνεις παραμύθια, το έχεις στο αίμα σου. Αυτό το ψέμα σου το έχεις στο αίμα σου. Αυτό το ψέμα σου το έχεις στο αίμα σου.
ψυχή. Γύρνα καρδιά μου σελίδα, να δείξει τη ξύδα την Ανατολή. Για κάνε μου τη χάρη, δε θέω σε τίποτα. Μέχρι και το φεγγάρι σε βλέπει ποτά. Πήρε στο λάθος δρόμο και εσύ στο ψέμα σου. Να φτιάχνεις παραμύθια, το έχει στο αίμα σου. Αυτό το ψέμα σου. Το έχει στο αίμα σου. Αυτό το ψέμα σου. Το έχει στο αίμα σου. Το έχεις 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 στο αίμα σου.